από την πρώτη στιγμή όλα τα θέματα, γνωρίζετε πολύ καλά, όλα μα όλα τα θέματα έχουν σημαντικό γραμματέα. Το θέμα των αδέσποτων δεν θα είναι ούτε το θέμα τριβής, ούτε το θέμα αντιπαράτησης, ούτε το θέμα μαρτώματος, ούτε το θέμα ότι φταίει ο Δήμος, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Ο Δήμος έχει την ευθύνη. Το θέμα είναι όμως τι κάνει ο Δήμος την ευθύνη που έχει. Μπορεί να λέτε τίποτα. Ακούστε όμως σας παρακαλώ. Εγώ θα πω δύο κουβέντες μόνο πώς ξεκινάει όλο το ζητούμενο. Το θέμα των αδέσποτων δεν είναι σημερινό, δεν είναι χθεσινό, δεν είναι προχθεσινό. Είναι τότε. Ποιος δημιουργήσει το θέμα? Εμείς οι άνθρωποι. Παίρνουμε τα ζώα, φιλόζωοι, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με τα κουταβάκια και όταν τα κουταβάκια γίνονται σκυλιά, μεγάλα πλέον σε ηλικία, δεν μπορούμε, δεν τα χρειαζόμαστε να παίρνει το παιδί μας, γιατί και το παιδί μας μαζί με το σκυλάκι ή το γατάκι ή οποιοδήποτε άλλο κατοικίδιο μεγαλώνει με αυτό, ζει με αυτό, μεγαλώντας όμως το σκυλάκι. Μεγαλώντας το παιδάκι, το αφήνουμε το σκυλάκι έξω και κρατάμε το παιδάκι. Άρα λοιπόν δημιουργούμε ένα πρόβλημα κοινωνικό. Τελευταία, όλοι μας το βιώνουμε την έξαρση η οποία υπάρχει. Διότι είναι η κρίση που δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εξασφαλίσουν ούτε τα εμβόλια, ούτε την τροφή, ούτε την περιποίηση στο κατοικίδιο αυτό ζώο και το αφήνουν όπου δει. Ο Δήμος πάγω μελά. Και ο Δήμος γνωρίζει. Εσείς είπατε για τα δικαίωμα. Εγώ θα σας πω τι ξέρουμε σαν Δήμος. Τι υπάρχει στο Δήμο. Εμείς για τα μετέωρα θα μιλάμε. Εμείς για τα μετέωρα. Άρα να ακούσουμε κάποιο, δεν θέλουμε. Εμείς είμαστε ποτέ για τα μετέωρα. Για τα μετέωρα θέλουμε. Η συζήτηση να επικεντρωθεί εκεί. Ένα λεπτό. Ο Δήμος σας παρακαλώ πολύ. Τι έκανε για τα μετέωρα θέλουμε να ακούσουμε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε στα Αυρούπολη. Για τα μετέωρα μας ακούσαμε το Δήμο. Είναι πρόσωπος του Μέγκη. Σας παρακαλώ πολύ. Ο Δήμος είναι Δήμος Παύλου Μελά. Ξεκινάει από τον Εύωσμο, φτάνει μέχρι το Φίλερο, ξεκινάει από τη Μενιμένη, φτάνει μέχρι τα Λακαδίκια, ξεκινάει από την Νεάπολη και φτάνει μέχρι το Ρεόκαστρο. Αυτός είναι ο Δήμος Παύλου Μελά. Λοιπόν, εάν θέλετε να σας πω συνολικά, ο Δήμος τι κάνει για τους δημότες του. Ή αυτός είναι μετεωρίτης, ή είναι από τη Φιλοθέη, ή είναι από την Ευξηλούπολη, ή είναι από την Πολύ. Όχι γενικά θα μας μιλήσετε, όχι γενικά. Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα. Για να δείξουμε φωτογραφίες για τον πολιτισμό της μας. Σας παρακαλώ πολύ, ξαναλέω. Εάν δεν θέλετε να με ακούσετε, κύριε Καπιτέ. Ένα λεπτό να πω κάτι. Εμείς ασχολούμαστε με τα προβλήματα των μετεωρών. Ένα λεπτό να πω κάτι. Η περιοχή τη ιδέα είναι πεντακάθαρη. Η απόφαση λοιπόν που θα πάρουν για τα σκυλιά αφορά όλο τον Δήμο. Ας την πάρουν τέλος πάντων την απόφαση και εμείς θα μαζέψουμε τα σκυλιά και θα τα πάμε στο κτήμα που θα μας υποδείξουμε. Ωραία. Έτσι λειτουργεί ο Δήμος. Ναι. Δεν είναι αυτονόμο αυτό να πει για τον Δήμο, για την περιοχή και το άλλο, να αποφασίσουμε αυτό. Δεν γίνεται. Ο Πρωθυπουργός είναι από την Καλαμάτα. Δεν μιλάει μόνο για την Καλαμάτα. Μιλάει για όλη την Ελλάδα. Εγώ είμαι επιπρόσωπος του Δήμου. Δεν με τον άκουσετε. Μιλάει για την Αθήνα. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ο Δήμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ο Δήμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και την Αγέννη που φιλοξενεί ο κυβερνητικός και στα μετέωρα, που κατ' επανάληψη έχουμε μαζί, που κατ' επανάληψη με περιτρέχουμε και μπορούμε να στείλει στο κτηνία του. Έστειλα το κτηνία του. Να δει, είναι δεσποζόμενα ζώα αυτά. Πήγε και τι τον είπε. Ακούστε λοιπόν. Κάποια κυρία είπε ότι πήγε ο εισαγγελέα και δεν τον επέτρεψε. Ο εισαγγελέα πήγε λοιπόν ο κτηνία του και τι τον είπε. Θέλει το αυτοκίνητό σου να πάρω το σκυλί. Ένα το οποίο ήταν άρρωστο το σκυλί, όντως, να το πάρει ο κτηνίατρος και να το πάει στην κτηνιατρική υπηρεσία να το εμβολιάσει, να το περιτάξει. Δεν είναι του κτηνίατρου. Εγώ, δεν μιλάμε.
Αυτό που είπε ο κύριος Θεοδωρίδης, εγώ αύριο θα το δω. Πρώτη φορά υπόθηκε αυτό. Ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο υπόθηκε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα για τον κύριο Κούσιο. Εγώ έτσι σήμερα το άφησα. Αύριο θα το ερευνήσω και για τις δικαστικές αποθέσεις. Και αν θέλετε, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις και θα ενημερώσω την Ένωση Πολιτών πού βρίσκεται η υπόθεση. Τι έκανε ο Δήμος Δήμων. Θέλω σας παρακαλώ να με ακούσετε. Τα μετέωρα βιώνουν μία κατάσταση. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και η υπόλοιπη στο 14ο πιστεύω με την Αγέννη και μέσα στο στρατόπεδο με την Αγέννη τα ξέρουμε ένα-ένα. Γιατί τα ξέρουμε. Γιατί αύριο σας παρακαλώ, ελάτε να σας δώσω το σκληρό δίσκο 270 σκύλων τα οποία είναι κατεγραμμένα, τσιπαρισμένα, εμπορευμένα. Θα έχει ο κύριος Τσακαβαγγέλη με φωτογραφίες. Και τι κάνει. Στον δρόμο ξανά. Μπορείτε να τα πάσετε, να τσιπάει και τα φωτογραφίες και τα ξαναστέλνει. Όχι, θα μας τα πείτε μετά. Όταν υπογράφεσαι μας πείτε. Ναι, ναι, ακούστε λίγο. Ο νόμος ορίζει ένα δέσποτο όταν είναι άρρωστο, το παίρνει ο κτηνίατρος, ο Δήμος, το περιστάλλει και το αφήνει στον φυσικό του τόπο. Πού το πήρε το ζώο, πήρε από τον Πάγκο Μελά. Αφού η αρχή είχε το αφήσει. Ο νόμος το ορίζει. Δεν το ορίζω. Δεν μπορούμε να το πέρασουμε. Όχι, δεν μπορούμε να το πέρασουμε.